Ο τρίτος ομιλητής, ο κ. Κικινίδης, έρχεται από τον ακαδημαϊκό τομέα και θα μας παρουσιάσει το Τμήμα Χημικών Μηχανικών ως πυρήνα ανάπτυξης ακαδημαϊκής αριστείας. Ευχαριστώ πολύ. Καθώς περιμένουμε να ξεκινήσει το PowerPoint, ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή για την πρόσκληση, τον κύριο Βαγενά, τον κύριο Παρασκευά. Όταν κλήθηκα να ετοιμάσω μία ομιλία για το σημερινό συμπόσιο, η πρώτη λέξη που ήρθε στο μυαλό μου ήταν αριστεία. Έτσι, μία λέξη που συζητήθηκε αρκετά τον τελευταίο καιρό, είναι η λέξη, νομίζω, που εκφράζει περισσότερο τα βιώματα που είχα στο τμήμα. Η ομιλία την οποία θα δώσω δεν είναι επιστημονική, παρότι θα έχει και επιστημονικά στοιχεία. Είναι γενική, αλλά βασίζεται κυρίως σε προσωπικά βιώματα που είχα μέσα στο τμήμα. Λοιπόν, ξεκινάμε λέγοντας κάποια πράγματα για το πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την αριστεία και δανείζομαι κάποιες σκέψεις που είχαν διατυπωθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, τις οποίες πήρα και άλλαξα λιγάκι. Στην ανώτακτη εκπαίδευση και στην έρευνα, η αριστεία μπορεί να συσχετιστεί με μετρήσιμα μεγέθη, όπως είναι ο υψηλός αριθμός δημοσιεύσεων και εταιροαναφορών, ο υψηλός δείκτης απήχησης, ο υψηλός αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Τα είδαμε πάρα πολύ ωραία πώς αναπτύχθηκαν εχθές από τον, νομίζω, από τον Δημήτρη Ματαρά. Τι είναι αυτό που καθιστά τελικά άριστο έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο σε επίπεδο διδασκαλίας? Είναι αν και κατά πόσο οι γνώσεις τις οποίες κατέχει μεταφέρονται επιτυχώς στους φοιτητές, πώς συμβάλλει στη διαμόρφωση σκεπτόμενων προσωπικότητων, και τέλος, πώς βλέπει τις ιδιαιτερότητες κάθε φοιτητή και πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές. Είχαμε ήδη χθες πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα από τους κυρίους Παπαθεοδόρου και Βαγενά πάνω σε αυτά τα θέματα. Teaching means causing to learn, λένε οι Αμερικάνοι. Και ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος είχε πει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι μια τράπεζα στην οποία πρέπει να καταθέτουμε καθημερινά γνώση για να μην μείνουμε πνευματικά χρεοκοπημένοι. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα από τη χημική μηχανική, το επιστημονικό κομμάτι που σας είπα, το οποίο αφορά την τριχοειδή συμπύκνωση ενός αερίου μέσα σε νανοπόρους, μεμβρανών, καταλυτών. Ξέρουμε ότι μέσα σε νανοπόρους ένα αέριο, κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία, μπορεί να συμπυκνωθεί πριν από την πίεση κορεσμού. Και το χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλές εφαρμογές. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι η τριχοειδή συμπύκνωση είναι η ακαδημαϊκή αριστεία, ο πόρος αφορά το ακαδημαϊκό περιβάλλον μιας χώρας και ο βαθμός διαβροχής δείχνει το βαθμό οργάνωσης στα πανεπιστήμια, εδώ μπαίνει μέσα και η κρατική επιρροή, τότε ας δούμε μέσα από μοριακή δυναμική, προσομοίωση μοριακής δυναμικής, τι θα συνέβαινε σε μια προηγμένη χώρα, όπως για παράδειγμα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα μόρια τα οποία βλέπετε να κινούνται είναι οι περίφημοι επιστήμονες μικρόβια, έτσι, οι ζήπεις, όπως είπε ο Σπύρος το πρωί. Ξεκινάνε, δημιουργούν από το ρεζερβουάρ εδώ υψηλού χημικού δυναμικού, δημιουργούν πρώτα μια μόνο μοριακή στιβάδα, έρχονται στα διάφορα πανεπιστήμια στο εξωτερικό και τακτοποιούνται, ξεκινούν την έρευνά τους. Το τμήμα αναπτύσσεται, όπως βλέπετε. Σε όλα τα πανεπιστήμια συμβαίνει με παρόμοιο οργανωμένο τρόπο. Μετά τη μονομοριακή στιβάδα Λαγκμιούρ, αν θυμάστε από το παρελθόν, πάμε σε πολυστιβαδική προσρόφηση τύπου BET, έτσι, Brunner, Emmett, Teller. Και εάν περιμένουμε λίγο, είναι γρήγορο το βίντεο, το έχω κάνει ώστε να τελειώσει αρκετά γρήγορα, θα δούμε ότι καθώς αυξάνουν οι στιβάδες προσρόφησης με πολύ συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, φτάνουμε κάποια στιγμή στην τριχοειδή συμπύκνωση, στην αριστεία που είναι το ζητούμενο. Ωραία. Θα γίνει πολύ σύντομα αυτό. Αν περιμένουμε λιγάκι ακόμα.
Θέλει υπομονή η αριστεία. Δυστυχώς. Σε και χρειάζομαι για τάξη χωριστά. Και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την αριστεία. Ξεκινά ίσως από κάποια κεντρικά πανεπιστήμια της Αμερικής, MIT, Caltech, Stanford. Συνεχίζεται όμως. Φτάνει και στο Σινσινάτι Παναγιώτη. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τι γίνεται στην Ελλάδα? Για να δούμε. Στην Ελλάδα οι συνθήκες είναι συνθήκες μερικής διαβροχής. Δηλαδή οι αλληλεπιδράσεις των μορίων με το τείχωμα δεν είναι τόσο ισχυρές. Είναι μάλλον ασθενείς. Επομένως, οι καημένοι επιστήμονες μικρόβια ξεκινάνε με έναν τρόπο μάλλον χαοτικό, είναι λίγο αργό το σύστημα, ωραία, και προσπαθούν να τοποθετηθούν μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Οι πιο πολλοί απογοητεύονται, γυρνάνε πίσω. Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποια clusters, κάποιες συνέργειες, και εδώ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν υπάρχει βοήθεια, δεν υπάρχει οργάνωση. Ό,τι γίνει, θα γίνει μέσα από την κρίσιμη μάζα επιστημόνων, οι οποίοι όμως ενίοτε μπορεί να καταφέρουν να δημιουργήσουν και συνθήκες αριστείας. Και ουσιαστικά θα δούμε κάτι τέτοιο όπως συνέβη στο τμήμα μας. Λοιπόν, συνοψίζοντας, στις προηγμένες χώρες έχουμε πολύ καλή οργάνωση των πανεπιστημίων, με ή χωρίς κρατική χρηματοδότηση. Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας που είναι η απαγόρευση φαινομένων inbreeding, δηλαδή τα αιμομικτικά φαινόμενα, κάποιος να τελειώνει από προπτυχιακός φοιτητής, μεταπτυχιακός, να κάνει το διδακτορικό του και να συνεχίζει μετά ως καθηγητής, χωρίς να έχει βγει έξω από το καβούκι του, όπως λέμε. Η αριστεία αναπτύσσεται με συστηματικό και καθολικό τρόπο, όπως είδαμε, και ουσιαστικά τα μέλη ΔΕΠ είναι καταδικασμένα να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση ανάπτυξης συνθηκών αριστείας. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, τα πανεπιστήμια έχουν μέτρια έως κακή οργάνωση, ενώ μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η υποχρηματοδότηση, με την κρατική παρέμβαση που πολλές φορές μόνο κακό κάνει. Φαινόμενα inbreeding, νεποτισμού, οικογενειακρατίας υπήρχαν, έχουν μειωθεί, δεν έχουν εξαλειφθεί. Η αριστεία αναπτύσσεται με μάλλον τυχαίο τρόπο και σε τοπικό επίπεδο. Η δημιουργία κρίσιμης μάζας μελών ΔΕΠ, καθηγητών δηλαδή, με χαρακτηριστικά αριστείας, όπως λέω, είναι συχνά κυρίαρχος παράγοντας στην προσπάθεια επίτευξης αριστείας, αλλά προσοχή. Το είδαμε και στα δυναμικά συστήματα, μικρές διαταραχές μπορούν να οδηγήσουν σε απόκληση από την αριστεία. Τι έγινε στην Πάτρα? Τα είπανε και χθες ο κύριος Παπαθεοδόρου, ο κύριος Βαγενάς, σήμερα το πρωί ο Σπύρος, ο Στέλιος, ο Γιάννης, η Εσπερία και λοιπά, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον. Κρίσιμη μάζα μελών ΔΕΠ με τα χαρακτηριστικά αριστείας. Ξεκινάει το 1981... από τους Γιώργο Παπαθεοδόρου, τον αείμνηστο Άλκη Παγιατάκη, τον Κώστα τον Βαγενά. Εγώ δεν είμαι του ποδοσφαίρου, είμαι του μπάσκετ, οπότε έγινε πεντάδα, πολύ σύντομα. Να με συγχωρεί ο κύριος Κουτσούκος, ήρθατε λίγο μετά, είχα φύγει. Δεν σημαίνει ότι δεν σας μνημονεύω, όπως και τον κύριο Νικολόπουλο και άλλους, τον κύριο Ντόντο. Λοιπόν, σύντομα, με παρόμοια χαρακτηριστικά, ο Σταύρος ο Παύλου και ο Φόντας ο Βερίκιος ουσιαστικά δημιουργούν αυτή την κρίσιμη μάζα, και έτσι η διαδικασία προσέλκυσης συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία. Ίσως ο πρώτος σπόρος που είδαμε εδώ να είναι ο κύριος Μπότσαρης, για τη δράση του οποίου έμαθα αρκετά αργότερα. Λοιπόν, πού βασίστηκε και ήταν η στρατηγική επίτευξης αυτής της ακαδημαϊκής αριστείας στο τμήμα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα προσωπικά μου βιώματα και τις προσωπικές μου απόψεις? Δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο στη λειτουργία του τμήματος, το οποίο είχε κανόνες, κανόνες αριστείας, και το οποίο πλαίσιο τηρήθηκε χωρίς παρεκκλήσεις. Η διδασκαλία ήταν υψηλής ποιότητας, με προσωπική παρουσία και μεράκιση διαλέξεις. Είναι αυτό που λέμε καθηγητές δάσκαλοι. Πάρα πολύ σημαντικό. Η βαθμολόγηση ήταν αυστηρή, αλλά ήταν δίκαιη. Πριν από 2 χρόνια, σε μια επιτροπή που ήμουνα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Απιθύτα, ήταν και ο Βασίλης ο Ζασπάλης, είχαμε να επιλέξουμε φοιτητές για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Είχαμε ένα φοιτητή από την Πάτρα με βαθμό 6,5. Κατευθείαν αυτό που είπαν άλλοι συνάδελφοι είναι ότι αφού είναι από την Πάτρα, το 6,5 αυτό είναι φάμιλο του 7. Δηλαδή εδώ οι βαθμοί έμπαιναν πιο δύσκολα, αλλά ήταν δίκαιοι και αυτό είχε μια διαφορετική αξία. Ο τρόπος εξέτασης ήταν σύνθετος, δεν ήταν μόνο μία στήρα τελική εξέταση, είχε προόδους, είχε εργασίες, προόδους που θυμάμαι μία
διαφωνία με τον κύριο Βερίκιο. Εμείς του λέγαμε ότι η πρόοδος πρέπει να είναι προαιρετική, δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική. Λέει, πείτε την μη προαιρετική, τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Τα γραφεία ήταν ανοιχτά, έχει υποθεί πολλές φορές και χθες και σήμερα. Και οι διπλωματικές εργασίες ήταν υψηλής ποιότητας. Χτίσαμε τα εργαστήρια, όπως είπε ο κύριος Παπαθεοδόρου χθες, και σε αυτό βοήθησε η προσέλκυση υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων υψηλής ποιότητας. Επομένως, δημιουργήθηκε η περίφημη πυραμίδα σε κάθε εργαστήριο. Επιπλέον, υπήρξε πολύ προσεκτική επιλογή των νέων μελών ΔΕΠ. Είπε χθες ο κ. Παπαθεοδόρου κάτι σημαντικό. Ακόμα και τα παιδιά που τελειώναν εδώ το διδακτορικό τους φεύγανε στο εξωτερικό για 2-3 χρόνια. Έτσι δεν είχαμε φαινόμενα inbreeding. Προβλήματα και δυσλειτουργίες. Χαίρομαι πολύ γιατί ξέρετε, πολλοί εδώ μέσα, αρκετοί εδώ μέσα δώσαμε ομιλίες χωρίς να έχει μιλήσει ο ένας με τον άλλον και έχουμε καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα και προβληματισμούς. Κτηριακές υποδομές. Αυτό είναι το εύκολο. Εγώ ουσιαστικά πέρασα τις σπουδές μου στο Β κτίριο. Γωνία, ισόγειο και πρώτος όροφος και βλέπαμε μία τρύπα όπου κάποια στιγμή θα γινόταν το τμήμα χημικών μηχανικών, στο οποίο θα πάμε σε λίγο. Η συγκοινωνία ήταν κάκιστη μεταξύ Πανεπιστημίου και Πάτρας. Στα δε εκπαιδευτικά ζητήματα, εδώ θα σταθώ λίγο παραπάνω, τα άλλα τα είπανε οι προλαλήσαντες, αρκετά μαθήματα κορμού γενικής εκπαίδευσης διδάσκονταν από το Γενικό Τμήμα, με αποτέλεσμα να υπήρχε ένα θέμα, ένα πρόβλημα στη μετάφραση. Δηλαδή το περιεχόμενό τους δεν ήταν προσαρμοσμένο σε απαιτήσεις ενός χημικού μηχανικού. Για παράδειγμα, αριθμητική ανάλυση. Ο Άλκης ο Παγιατάκης, ξέρουμε πολύ καλά ότι είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για τη βαθιά δίθηση, άλλωστε ήταν και η διδακτορική του διατριβή. Επομένως, τον ενδιέφερε η μελέτη της τροχιάς σωματιδίων. Σωματιδίων μεγέθους 1 με 100 μικρά, θα έλεγα, πάνω από ένα μικρό σίγουρα, αλλά και κάτω από 100, καθώς αυτά διηθούνται σε φίλτρα μεγάλου βάθους. Έτσι λοιπόν, αφού προσωμείωζε την πορώδη δομή μέσα από αυτά τα περίφημα μοναδιαία κελιά του, ήθελε να μελετήσει στη συνέχεια, λύνοντας κάποια ισοζύγια δυνάμεων, τις τροχές των σωματιδίων, καθώς τελικά πάνε και κάθονται πάνω στην επιφάνεια του κόκκου. Είπε λοιπόν στον κύριο Μάρκελ, που μας έκανε την αριθμητική ανάλυση, πόσο τον ενδιαφέρουν οι τροχές των σωματιδίων. Ο τελευταίος μάλλον συγκράτησε μόνο τη λέξη τροχές και έτσι μας έβαλε να μελετήσουμε τους νόμους του Κέπλερ, που σημαίνει τροχές των πλανητών. Σίγουρα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον project αυτό που κάναμε, αλλά δεν είχε πολύ μεγάλη σχέση με τη χημική μηχανική. Το κομμάτι της μετάφρασης ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Θα πάω σε ένα πολύ απλό μάθημα, τα αγγλικά. Όχι ότι θα μαθαίναμε αγγλικά στο πανεπιστήμιο, αλλά γιατί να μην μαθαίναμε μερικά πράγματα πάνω στην τεχνική ορολογία που αφορά τη χημική μηχανική. Είναι νομίζω εύλογο. Προφανώς αυτό μεταφέρθηκε στην κυρία που μας έκανε αγγλικά, την κυρία Καράμπελα, η οποία ήρθε μια μέρα με ένα φυλάδιο, θα το θυμούνται οι συμφοιτητές, το οποίο μιλούσε για ηλεκτροσυγκόληση. Και στα απορριμμένα μας βλέμματα για το πού μπορεί αυτό να μας χρησιμεύσει, ο καλός μας φίλος ο Λεωνάρδος Ολιανός είπε τότε κάτι που το είπε και ο Σπύρος νωρίτερα, «Μάθε τέχνη κι άστινα και απεινάσεις κι άστινα». Χαίρομαι που δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω ηλεκτροσυγκόληση. Να μιλήσουμε τώρα λίγο πιο σοβαρά. Τα μαθηματικά είναι ένα φλέγον ζήτημα για μένα στη χημική μηχανική και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κάναμε μαθηματικά χωρίς να ξέρουμε πού θα μας χρησιμεύσουν στη χημική μηχανική. Μετασχηματισμοί, Λαπλάς, Φουριέ, Στουρμ Λιουβίλ, Σφάρτς Κριστόφελ, ονόματα που προκαλούσαν τρόμο, σύμμορφη απεικόνηση. Τανιστές, τελικά αν με ρωτήσετε, έμαθες μαθηματικά, θα πω έμαθα, ποιος σου έκανε μαθηματικά? Ο κύριος. Τι έκανε το τμήμα καθώς αναπτυσσότανε? Έφτιαξε αυτόνομο κτίριο, εξοπλισμένα εργαστήρια, εξαιρετικά. Για τη συγκοινωνία δεν ξέρω, όποτε έρχομαι στην Πάτρα, μένω στο Ρίο, φτάνω μέχρι το Πανεπιστήμιο, οπότε θα μου πούνε οι πατρινοί πώς είναι η συγκοινωνία Πανεπιστημίου με την Πάτρα. Ελπίζω να έχει βελτιωθεί, σίγουρα να έχει ο στόλος λίγο εξοπλιστεί καλύτερα από εκείνα τα λεωφορεία που είχαμε, που ήταν φέρετρα. Στα εκπαιδευτικά ζητήματα, το τμήμα έκανε το εξής. Έφερε μέλη ΔΕΠ του τμήματος για να αναλάβουν περισσότερα μαθήματα κορμού. Ήρθε ο Γιώργος ο Δάσιος, έκανε μαθηματικά. Στη συνέχεια αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης και ομοτιμοποίησης. Ο Σπύρος ο Πανδής ακολουθεί επάξια το ρόλο αυτό.
Για την αριθμητική ανάλυση μπορώ να πω με σιγουριά για τον Γιάννη τον Τζαμόπουλο που τον είχα καθηγητή στην Αμερική. Είμαι βέβαιος για τη δουλειά που έχει κάνει στο κομμάτι αυτό. Επομένως, σίγουρα δεν μελετούμε πια νόμους του Κέπλερ. Πιστεύω ότι είμαστε πιο κοντά σε θέματα χημικής μηχανικής. Για τα αγγλικά, ευτυχώς, υπάρχουν και άλλες λύσεις, οπότε δεν μένω σε αυτό. Ποια είναι τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του τμήματος? Όσον αφορά τους καθηγητές, τους λέω μέλη ΔΕΠ, ξέρετε, είναι αυτό το συντεχνιακό που έτσι το λέμε εμείς στα πανεπιστήμια. Πλούσιο ερευνητικό έργο, επίτευξη του ποσοτικού χαρακτήρα της αριστείας. Πολύ σημαντικές θέσεις και αξιώματα στον ελληνικό και διεθνή χώρο υπόθηκαν εχθές από τον Δημήτρη τον Ματαράη, τον Δημήτρη τον Βαγενά. Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι, ίσως και οι δύο. Απόφοιτοι. 53 αριστούχοι μόνο, έτσι, μικρός αριθμός αλλά σημαντικός. Λες ότι όταν είσαι αριστούχος εδώ στο τμήμα, είσαι μέλος ενός μικρού και πολύ επιτυχημένου γκρουπ. Έκανα μια γρήγορη ανασκόπηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των αριστούχων του τμήματος έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, κυρίως εκτός Ελλάδας, αλλά και στην Ελλάδα κάποιοι, και έχει μια αξιόλογη πορεία τόσο στον ακαδημαϊκό ερευνητικό χώρο, σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και στη βιομηχανία ή τον ιδιωτικό χώρο. Με λίγα λόγια, το να πάρεις άριστα στο τμήμα αυτό αποτελεί μια ικανή συνθήκη για επιτυχημένη καριέρα. Όχι όμως και αναγκαία. Διότι από περαιτέρω μελέτες βλέπουμε ότι πολύ μεγάλος αριθμός αποφύτων δεν έχει αριστεύσει, αλλά παρόλα αυτά παρουσιάζει εξίσου σημαντικά επιτεύγματα τόσο στην ακαδημία, όσο και στη βιομηχανία και τον ιδιωτικό χώρο. Αυτό για μένα είναι μεγάλη επιτυχία των καθηγητών μας εδώ, ότι μπορέσανε ουσιαστικά να μεταφέρουν τη γνώση τους στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των αποφύτων για πολύ επιτυχημένη καριέρα με ό,τι καταπιάστηκαν. Άρα λοιπόν επιτεύχθηκε και ο ποιοτικός χαρακτήρας της αριστείας. Ο Δημήτρης ο Τσιπλακίδης λίγο αργότερα έχει ένα τίτλο, δεν είχα δει τον τίτλο σου, το είχα γράψει από μόνος μου, The sky is not the limit. Εσύ αναφέρεσαι στη χημική μηχανική, εγώ αναφέρομαι στο τμήμα και στους αποφύτους, διότι έχουμε και πιλότους. Πού είναι ο Θάνος? Επιτυχημένους πιλότους, αστροναύτες ακόμα δεν βγάλαμε, πιστεύω ότι είμαστε κοντά, θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Το μέλλον, δύο διαφάνειες και τελείωσα. Κατά την άποψή μου, το μυστικό είναι οι άνθρωποι. Πρέπει να διατηρηθεί η δημιουργία κρίσιμης μάζας μελών ΔΕΠ, οι οποίοι θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Για μένα δεν είναι ούτε υλικοτεχνικές υποδομές. Καλά είναι όλα αυτά που είπαμε και είπατε, Δημήτρη, εχθές, συμφωνώ, αλλά το νούμερο ένα είναι οι άνθρωποι. Φεύγουν πολύ σημαντικά στελέχη του τμήματος. Είναι σημαντικό να επανδρωθούν, αν όχι με τους καλύτερους, όπως είπε ο κύριος Βαγενάς, αυτό πλέον είναι πολύ δύσκολο, με καλούς, με πολύ καλούς, ώστε η χημεία, μια που είμαστε και χημική μηχανική, να διατηρηθεί. Και προσοχή, μικρές διαταραχές δυστυχώς, και είμαστε μια χώρα πολλών διαταραχών, μπορούν να δημιουργήσουν αστάθειες με συνέπειες που δεν είναι πάντα καλές. Και αντί επιλόγου, ευχαριστούμε τους καθηγητές, μιλάω πιστεύω και από όλους τους συμφοιτητές, ευχαριστούμε τους παλιούς καθηγητές για την τεράστια συνεισφορά στην ανάπτυξη του τμήματος, στην παρακαταθήκη που άφησαν στους νεότερους, στη διαμόρφωση των προσωπικότητων μας, και ευχόμαστε αυτοί που είναι σήμερα στο τμήμα, και το πιστεύουμε, δεν το ευχόμαστε μόνο, θα συνεχίσουν στα ίδια χνάρια για να μπορέσει να διατηρηθεί αυτός ο πυρήνας αριστείας που με τόσο κόπο δημιουργήθηκε. Σας ευχαριστώ.